Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του... Kidsland. Αυτός είσαι. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Muffins με μπρόκολο. Και τυρί. Και τυρί. Και θα το κάνουμε υπερτροφή. Και θα είναι τόσο τυρινό και τόσο γευστικό που πραγματικά δεν θα πιστεύεις όταν το τρως. Στο υπόσχομαι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θες να μας πεις το όνομά σου? Γιώργος. Από πού βγαίνει? Από το Γιώργος. Είσαι σίγουρος? Ναι. 100%? Ναι, 100%. Έχεις δει την ταυτότητά σου? Ναι. Έχεις ταυτότητα? Όχι. Τότε, πού ξέρεις ότι σε λένε Γιώργο? Θα με τρελανείς? Επειδή έτσι με βάφτισα. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στη συνταγή είναι να βράσουμε το μπρόκολο. Θέλω να πάρεις το αλάτι, από εκεί είναι το μικρό, ο μικρός ομίλος, και να μου ρίξεις λίγο αλατάκι στο νερό. Τώρα, φίλε Γιώργο, να σου πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μπρόκολο μπαρμπαστάθης. Το μπρόκολο είναι ιδιαίτερα θρεπτικό, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, δυναμωτικό και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε τι? Σε βιταμίνες και πρωτεΐνες. Πρωτεΐνες. Μπράβο. Πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία να παίρνεις μπόλικη πρωτεΐνη. Γιατί? Γιατί βοηθάει στην ανάπτυξή σου. Και βέβαια, πολύ σημαντικό να παίρνουμε εμείς πρωτεΐνη σε αυτή την ηλικία. Γιατί? Για να μεγαλώσουμε. Γιατί είμαστε παππούδες και χρειαζόμαστε πρωτεΐνη για να συντηρηθούμε. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μόλις 300 γραμμάρια μπρόκολο. Οπότε ή το βράζουμε όλο και κρατάμε το υπόλοιπο για να φτιάξουμε σαλατούλα, ή βράζουμε μόλις 300. Τι θες να κάνουμε? Το βράζουμε όλο. Όλο? Ωραίος. Θα το βράσουμε όλο και θα κρατήσουμε 300 γραμμάρια. Ό,τι πει ο Γιώργος. Αυτό είσαι. Πόση ώρα θες, νομίζεις ότι χρειάζεται βράσιμο? Μισή ώρα. Άμα το βράσουμε μισή ώρα, Γιώργο. Όχι. Κάτι δεν πάει καλά. 10 λεπτά. Γιατί κλέβεις? 10 λεπτά maximum. Θέλω 7-8 λεπτάκια, maximum 10. Εφόσον βάλουμε πολύ μπρόκολο μέσα, πέφτει η θερμοκρασία από το νερό και θέλει 10 λεπτά. Άμα βάζαμε μόλις 300 γραμμάρια μπρόκολο μέσα, σε πόση ώρα θα ήταν έτοιμο? Σε 5. 5, γιατί το νερό θα ήταν βραστό, οπότε δεν θα πέφτει η θερμοκρασία και θα βραζε γρήγορα. Άρα έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Τι θες να πάμε να κάνουμε? Παίζεις παιχνίδια? Ναι. Ωραία, έχω ποδοσφαιράκι. Θες να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι. Πάμε. Γιώργο, τον μπρόκολο έβρασα. Είσαι έτοιμος να συνεχίσουμε? Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε, νομίζεις? Να το βγάλουμε από τη φωτιά. Πολύ βασικό. Step νούμερο 1, βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Πολύ σωστά απάντησες. Step νούμερο 2, τι κάνουμε? Το σουρώνουμε. Ωραίος. Το δύσκολο κομμάτι θα το κάνω εγώ. Πάω εδώ πίσω. Για να μην καείς, θα σε προσέξουμε, έτσι. Αυτός είσαι. Κοίτα. Φρεσκαδούρα. Τώρα, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να το αλλάξουμε. Να το κρυώσουμε γρήγορα. Δεν πρέπει, γιατί όση ώρα βλέπεις ότι είναι ζεματιστό, οκ. Okay. Μπορεί να κάνει και σήματα καπνού. Οπότε τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε οπωσδήποτε να κρυώσουμε γρήγορα τον μπρόκολο για να μην χάσει τις βιταμίνες του και τις πρωτεΐνες του. Οπότε, έχω εδώ πέρα πάγο. Κοίτα τι θα κάνω. Θα ρίξω λίγο πάγο εδώ. Θα βάλω λίγο νεράκι. Και έτσι όπως είναι το μπρόκολο καυτό, θα το ρίξω μέσα στο κρύο νερό. Θα το βουτήξω μέσα στο νερό. Και τι θα κάνω? Θα το κρυώσω. Ο πιο γρήγορος τρόπος. Γιατί άμα το αφήσω να κρυώσει μόνο του, όσο και να είναι, πάλι θα αργήσει να κρυώσει και θα παραβράσει. Και δεν θέλουμε να παραβράσει. Πώς φάνηκε σαν διαδικασία? Εύκολο. Άρα τι θα πει στη μαμά σου την επόμενη φορά που θα βράσει μπρόκολο? Θα τη πει: κρύωσε το γρήγορα, γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Εντάξει? Τέλεια. Λοιπόν. Θυμάσαι μήπως πόσα γραμμάρια χρειαζόμαστε για τη συνταγή? 300. Αυτός είσαι, ρε φίλε. Είσαι πολύ σοβαρός παίχτης, έτσι. Δεν παίζεις. Το ξέρεις, έτσι. Είμαι 5. Αυτός είσαι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε. Έχω τον μπρόκολο εδώ. Θα βάλω μία ζυγαριά. Είπαμε το υπόλοιπο που είναι ωραίο και νόστιμο. Θα το κρατήσουμε για να φάμε μαζί με το φαγητό μας το μεσημέρι. Το μπρόκολο, να ξέρεις, είναι ανώτερο από όλα τα λαχανικά. Είναι το μπρόκολο, το κουνουπίδι και όλα τα υπόλοιπα. Οκ, okay, το θυμάσαι αυτό? Ναι. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο λαχανικό που υπάρχει? Το μπρόκολο. Με διαφορά. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, μηδενίζουμε τη ζυγαριά και θέλω να μου βάλεις 300 γραμμάρια μπρόκολο μέσα. Βάζε κομμάτια, κομμάτια. Σούρωνε και το νεράκι, δεν το θέλουμε το νερό. Μπορείς να το κάνεις λίγο πιο αργά? Όχι. Έλα, γιατί? Άσε να βγει το βίντεο 20 λεπτά. Βάζεις μπρόκολο μέσα στο μίξερ. Στύψτε καλά και με τα δύο χέρια. Είδες τώρα από το κέι? Έλεγε.
Τέλεια. Εντάξει, και 10 γραμμάρια παραπάνω, ναι, δεν μας πειράζει. Οκ, okay, άρα, αυτό το κρατάω στην άκρη για να φάω το μεσημέρι την μπριζόλα μου και έχουμε 300 γραμμάρια μπρόκολο. Βάζουμε στο μίξερ. Εντάξει, άμα δεν έχεις τόσο μεγάλο μίξερ και έχεις το μικρό το μιξεράκι, το κάνεις εδώ. Οκ. Okay. Ναι. Και πάμε πολύ καλά. Δεν θέλουμε να το λιώσουμε τελείως. Κοίταξε, θέλουμε να έχει αυτή την υφή. Βλέπεις. Τέλεια. Να έχει κομματάκια γιατί το μπρόκολο καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο θα γίνει τόσο τραγανό και τόσο ωραίο που δεν θα το πιστεύεις. Τώρα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεσαι. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα muffin μας. Λοιπόν, πάντω στην λάτσα, πρόσκειται γιατί κόβει, να μην κοπείς. Προσθέτουμε το μπρόκολο εδώ. Και τώρα, θα σου δίνω υλικά και θα βάζεις μέσα στο μπολ. Θα ρίξουμε όλα τα υγρά μας στοιχεία που θέλουμε. Τα υγρά μας στοιχεία είναι το. Βούτυρο. Γιαούρτι. Θέλει και το κουτάλι, γι' αυτό το άφησε εδώ πέρα. Οπότε άδειασε το τελείως. Τέλεια. Πήγαινε το λάτζα αυτό και έλα πίσω. 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Φτάνει. Ωραίος. Τώρα, 2 αυγά. Το δύσκολο σημείο της συνταγής. Μπορείς να σπάσεις τα αυγά. Ναι. Χωρίς να σπάσεις. Τσόφια. Τσόφια. Για να δούμε. Έλα ρε παιδιά, ένα χειροκρότημα. Πάμε και το επόμενο. Άλλο ένα. Λίγο ακόμα θέλει να το χτυπήσει, νομίζω. Αυτός είσαι. Άλλο ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, πιπέρι. Αλλά εσύ, ρε φίλε, είσαι πολύ επαγγελματίας. Μαγειρεύεις σπίτι. Φαίνεται. Το έχεις πάρα πολύ. Λοιπόν, ξύσμα από ένα λεμόνι. Μας αρέσει το ξύσμα από το λεμόνι. Πάρα πολύ μας αρέσει. Λοιπόν, επίσης τι μας αρέσει πάρα πολύ. Ο δυός μας. Αγοράκι μου εσύ. Θα σε πάρω εγώ εδώ στην κουζίνα με το που αποφασίσω ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει να σου δώσει κάτι. Είναι πολύ βαρετό. Από ένα σημείο και μετά βαριέσαι, το καταλαβαίνεις. Πόσο να τρέξεις. Θα γίνεις ο καλύτερος μάγειρας που έχει γίνει ποτέ. Τώρα το ξανασκέφτες, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, χοντροκομμένα τα μυρωδικά γιατί μας αρέσουν. Τα μυρωδικά, να ξέρεις, είναι το α και το ω μαζί με το αλάτι στη μαγειρική. Οπότε, ρίχνουμε μέσα τα μυρωδικά. Τέλεια. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι καταπληκτικό ως τώρα. Πραγματικά σου λέω. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και το τυρί. Μίξ τυριών, γιατί μας αρέσουν τα τυριά. Θέλουμε να λιώνουν τυριά μέσα. Τα μάφινες που τα φτιάξουμε. Και σου δίνω μία κουτάλα, ανακάτεψε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Θέλω να σπάσουν τα αυγά. Φρόντισε να πάρεις και τις άκρες, κοίτα. Και εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, όπα, σταμάτα. Το έχουμε. Τώρα πρέπει να προσθέσουμε. Αυτά ήταν όλα τα υγρά μας. Θα προσθέσουμε όλα τα στερεά μας. Εδώ έχω αλεύρι. Εδώ έχω σόδα και μπέικιν. Κοίτα, ρίχνω τη σόδα και το μπέικιν μέσα. Και τα δύο αυτά βοηθάνε στο να φουσκώσουν τα μάφινς μας. Θα ανακατέψω το μπέικιν, τη σόδα και το αλεύρι. Αλατάκι έχουμε βάλει μέσα στο μείγμα, οπότε δεν μας πειράζει, οκ. Okay? Λοιπόν, εγώ θα βάζουμε το αλάτι εδώ. Ρίχνω και αυτό μέσα και τώρα θα κάνεις ένα καλό ανακάτεμα προσεκτικά να μην φύγει το αλεύρι. Άκου τώρα, θα σου δώσω μια συμβουλή και πρέπει να τη θυμάσαι. Όταν ανακατεύουμε αλεύρι με τέτοιες ζύμες και κάνουμε κέικ, muffins, cupcake και όλα τα υπόλοιπα, θέλουμε να ανακατέψουμε όσο λιγότερη ώρα γίνεται. Όσο περισσότερο ανακατεύουμε, τόσο περισσότερο το μείγμα μας φύγει. Οπότε, θέλουμε να είμαστε αποφασιστικοί. Παίρνουμε τις άκρες, τις βλέπεις. Ναι. Τις βάζουμε μέσα. Γιατί όσο πιο γρήγορα ανακατέψουμε, τόσο λιγότερο θα δουλέψει η γλουτένη. Οπότε, τόσο πιο αφράτα θα βγουν τα muffins μας. Οπότε, σειρά σου τώρα να ανακατέψεις και να μου πεις άμα το μείγμα μας είναι έτοιμο. Εντάξει, δεν πλάθετε άλλο. Έτσι δεν είναι. Πάνε την κουτάλα πίσω στη λάτζα και να φορέσουμε γαντιά. Περίμενε. Έχει πάρα πολύ υλικό εδώ. Είναι μισό μάφινα αυτό. Εδώ. Βγάζω λάτζα και έλα πίσω να φορέσει γαντιά. Είναι πεντανόστιμο. Φόρα τα. Και εγώ έχω μια θήκη για μάφινα εδώ πέρα. Με 12 θέσεις. Θα προσθέσω ελάχιστο λαδάκι. Γύρω-γύρω για να μην κολλήσουνε. Τι λάδι βάζουμε. Αυτό είσαι. Και κοίτα εδώ τι θα κάνουμε. Επειδή το μείγμα μας είναι αρκετά σφιχτό, το βλέπεις. Δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος. Προκειμένου να το βάλουμε σε κορνέ και να ταλαιπωρηθούμε. Και τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα πιάσω λίγο μείγμα. Θα κάνω μία μικρή μπαλίτσα. Το βλέπεις. Ναι. Θα τη βάλω μέσα και θα πατήσω. Δύσκολο. Όχι. Εύκολο. Πάμε να κάνεις τη δικιά σου μπαλίτσα. Θέλουμε 12 μπαλίτσες. Για να δω. Για βάλε εδώ. Μπράβο. Πάτα. Τέλειος. Ο Γιώργος, ο υπερμάγειρας. Περίμενε τώρα. Άκου. Τελειώσαμε. Ποιο έχει λιγότερο απ' όλα. Αυτό, αυτό. Οπότε πάμε να προσθέσουμε λίγο εδώ. Παίρνουμε, βάζουμε λίγο εδώ. Πατάμε. Τέλεια. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Να βγάλουμε το γαντί. Αυτό σα. Βγάλε γαντί. Και η τελευταία πινελιά τη συνταγή μα. Θέλω να ρίξει λίγο τυράκι από πάνω. Πιο γρήγορα, κοίτα. Παίρνει μπόλικο τυρί. Λίγο εδώ. Κερδίζει χρόνο. Το βλέπει. Τάκ, τάκ. Όλο το τυρί είναι μετρημένο. Πρέπει να πάει παντού. Α, μετά θα λένε ότι είναι τσιγκούνι στο σεφ. Δεν πρέπει να το πούνε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου πούνε είναι αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. 180 βαθμού. Πόση ώρα λε.
30. Αυτό είσαι. 30-35, άντε, maximum 40 άμα δεν καίει ο φούρνος. Εντάξει, 30 με 40. Οπότε, μόλις γίνουν τα muffins, θα έρθουμε να δοκιμάσουμε και θα μου πεις άμα σου αρέσουν ή όχι. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, τα muffin είναι έτοιμα. Πώς τα βλέπεις? Ωραία. Δελεαστικά πάρα πολύ. Πες, άμα τα βλέπεις, θα πήγαινες σε ένα μαγαζί και θα τα έπαιρνες κατευθείαν. Θες να βάλουμε τίποτα από πάνω? Ναι. Είναι υπερβολή. Το μόνο που θα βάζα είναι άντε έτσι κανένα φιλαράκι δυο μου, γιατί δεν χρειάζεται τίποτα, είναι ολοκληρωμένη η γεύση τους. Οπότε θα ρίξω λίγα φιλαράκια εδώ, να δείξουμε ότι κάτι κάναμε παραπάνω, σωστά? Ναι. Ομόρφινη λίγο η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τώρα, θες κάποιο συγκεκριμένο? Όχι. Πάρα αυτό. Πάρω κι εγώ αυτό και πάμε να τα ανοίξουμε. Βγάζουμε το χαρτάκι, πάμε να τσουγκρίσουμε. Cheers, γεια μας και πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι τόσο αφράτο. Σπάσω στη μέση να δεις πόσο αφράτο που είναι. Και φάει από τη μέση να δεις πόσο αφράτο που είναι. Για πες. Είναι τα πιο ωραία που έχω δοκιμάσει. Πά. Εκ των πραγμάτων, κάποια έχεις η muffins με μπρόκολο, δεν έχεις ξαναφάει. Αλλά πες μου άμα σου βγάζει γεύση από μπρόκολο καθόλου εδώ πέρα. Εδώ. Και επίσης, αυτό που θέλω να σου πω είναι διατροφική βόμβα αυτό το συγκεκριμένο muffin, γιατί τα έχει όλα. Έχει λαχανικά, πρωτεΐνες, βιταμίνες, πάρα πολύ ωραία γεύση από τυράκι και από όλα τα υπόλοιπα υλικά που βάλαμε. Οπότε είναι το μόνο muffin που μπορεί να φας και να μην έχει τύψεις. Τι πρέπει να πούμε στον κόσμο τώρα να κάνει? Να δοκιμάσει. Α, εντάξει, να δοκιμάσει τη συνταγή. Ένα. Δύο. Subscribe. Στο κανάλι μας. Τι σημαίνει αυτό? Να γίνουν μέλη, να πατήσουν το κουμπάκι. Το τρίτο που έχουν να κάνει είναι να γράψουν comment. Και το τέταρτο, να μοιραστούν τη συνταγή με τους φίλους τους. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο του Kids Lab. Φιλάκια πάρα πολλά από μένα και από τον Γιώργο. Ναι, δεν είναι τέλειο, πες. Cheers, σένα.